Λοιπόν, πάμε να προχωρήσουμε. Και θα πάμε σε ένα σοκαριστικό θέμα. Παιδιά, εντάξει, αυτό το θέμα, ειλικρινά, να πω κάτι, είναι η στεναχώρια μου τόσο μεγάλη που δεν ξέρω καν αν μπορώ να το παρουσιάσω. Οπότε θέλω τη βοήθειά σου, Χρύσλα μου. Δεν μπορώ να διανοηθώ ότι υπάρχουν τέτοια άρρωστα μυαλά και κυκλοφορούν ελεύθερα και χρήστες που μπαίνουν να το παρακολουθούν αυτό. Και πληρώνουν, όχι απλά μπαίνουν. Μωρέ, και ό,τι και να κάνουν, που μπαίνουν και το παρακολουθούν. Είναι κτηνοδία, δεν είναι απλή στενοχώρια. Πολύ καλά το λες, Κατερίνα. Ήρθε στο φως της δημοσιότητας, λοιπόν, μία απίστευτη κτηνοδία. 42χρονος, στην περιοχή του Κερατσινίου, είχε ανοίξει κανάλι με ζωντανή μετάδοση, όπου χρησιμοποιούσε άτομα με αναπηρία και τα έβαζε, τα εξωθούσε σε διάφορες πράξεις. Εδώ τι βλέπουμε. Βλέπουμε λοιπόν ότι υπάρχει μία γυναίκα και ένας άντρας, όπου ο άνθρωπος αυτός κάνει το διαιτητή. Είναι ο όρθιος άνθρωπος που βλέπουμε εδώ με την γκρι μπλούζα, με τη στάμπα. Αυτός ο άνθρωπος λοιπόν, σε ζωντανή μετάδοση, δίνει οδηγίες στη γυναίκα και στον άντρα το πώς ακριβώς θα χτυπηθούν. Όλα αυτά λοιπόν ξεκινούν και θα δούμε και στη διαδρομή. Έχουμε κόψει αρκετά πλάνα γιατί δεν μπορούμε να τα δείξουμε, δεν πρέπει να τα δείξουμε. Και δεν θέλουμε. Η γυναίκα χτυπιέται ακόμα και στο σβέρκο από τον άντρα, φωνάζει σπαρακτικά, πονάω, σου έχω πει να μην με χτυπάς το πηγούνι, μη με χτυπάς, πέφτει κάτω και μετά ο άντρας αυτός που συνελήφθη, αυτό το κτίνος, σηκώνει το κορίτσι και λέει στον άντρα, δώστε ένα φιλί. Δεν είναι όμως μόνο αυτό. Υπάρχουν σεξουαλικές πράξεις, υπάρχει μαστροπία. Ο άνθρωπος αυτός εκμεταλλευόταν για χρήματα άτομα με αναπηρία. Και όσο μεγαλύτερη δυσκολία υπήρχε, όσο ανέβαινε και το ποσό που έπρεπε να πληρώνει. Να πούμε λοιπόν ότι είχε 22.000 συνδρομητές αυτό το κανάλι της Φρίκης. Με μία μόνιμη συνδρομή, 150 ευρώ. Και κάθε φορά που βρισκόταν στον αέρα, αυτός ο άνθρωπος έβαζε σχεδόν σαν να ήταν στοιχηματική εταιρεία τις πράξεις που θα έκαναν και ανέβαιναν τα ποσά. Υπάρχουν στοιχεία. Από ότι η αστυνομία τον συνέλαβε την ώρα που ήταν. Την ώρα ακριβώς. Για μένα πρέπει να συλληφθούν και όλοι αυτοί. Και όλοι αυτοί. Όλοι αυτοί που ήταν μέσα σε αυτή τη φρίκη. Μέχρι και Νάντια Αλεξίου μαζί μας. Νάντια, μου ευχαριστούμε που είσαι μαζί μας. Σε ακούμε. Είναι φρικτό. Εγώ, δηλαδή, προχθές που το διάβασα, γιατί προχθές είδε το φως δημοσιότητας, πραγματικά ήθελα να πάω να κάνω εμετό. Εμετό κυριολεκτικά σε τι κοινωνία ζούμε, τι κτίνη κυκλοφορούν δίπλα μας. Σε ακούμε, Νάντια μου. Προχθές συνελήφθη όντως, αλλά το παραβατικό του παρελθόν ήταν πάρα πολύ μεγάλο, μιας και τον Αύγουστο είχε συλληφθεί στα Χανιά για πλαστά χαρτονομίσματα. Έξι μέρες πριν τη σύλληψή του, είχε συλληφθεί από την υποδιεύθυνση δίωξης ναρκωτικών για κατοχή ναρκωτικών στην ευρύτερη περιοχή του Κερατσινίου. Μάλιστα, μαθαίνω ότι είχε υπηρετήσει ως ΕΠΟΚ στο πολεμικό ναυτικό, που αποτάχθηκε λόγω της συμπεριφοράς του, μιας και ο φάκελός του περιλάμβανε πάρα πολλά. Βοήθησέ με λίγο στο θέμα των παιδιών. Κύριε Μπαλάσκα, καλημέρες ως και εσείς. Τα παιδιά αυτά, ναι, κάποιος δικός τους, τι σχέση είχαν με αυτόν τον άνθρωπο, πώς βρέθηκαν εκεί. Ναι, δεν υπήρχε καμία σχέση με αυτόν τον άνθρωπο. Η κοπέλα είναι μισή Ελληνίδα, μισή η καταγωγή από την πλευρά της μητέρας της, από τη Δομινικανή Δημοκρατία. Ναι, πώς βρέθηκαν εκεί, κύριε Μπαλάσκα. Θα σου εξηγήσω. Έλα, Νάντια, με εσύ. Υπάρχουν κάποιοι συγγενείς της, στο ίδιο σπίτι έμενε και ο 25χρονος. Ο συγκεκριμένος 42χρονος, λοιπόν, εντόπιζε άτομα που ήταν αμαία ή άτομα τα οποία είχαν πρόβλημα με τα ναρκωτικά, τους έταζε ένα πιάτο φαγητό ή ένα μικρό χρηματικό ποσό σε αντιπαραβολή μιας μόδας μέσα σε πάρα πολλά εισαγωγικά που υπάρχει στο εξωτερικό και υπάρχει αντίστοιχο κανάλι στον συγκεκριμένο. Εννοείται, εδώ υπάρχουν χειρότερα. Διαδικτυακό ιστότοπο που ο ένας προκαλούσε τον άλλο. Δηλαδή, αυτός που διατηρεί τον ιστότοπο για πάνω από μία δεκαετία και υπάρχει ακόμα το κανάλι του στο YouTube, γιατί για αυτή την κοινωνική πλατφόρμα μιλάμε, έκανε πολύ πιο άγριες και πιο βίαιες επιθέσεις. Ο 42χρονος λοιπόν τα τελευταία 3 χρόνια αντέγραψε αυτές τις συμπεριφορές και μάλιστα ο ένας προκαλούσε τον άλλο. Πολλά άτομα που είχαν κακοποιηθεί στην πρώτη πλατφόρμα βρέθηκαν στα χέρια του 42χρονου να κακοποιούνται εκ νέου ή καλώντας τους 22.700 συνδρομητές, κάτι που σημαίνει ότι πληρώνανε από 20 ευρώ αυτό που ανέφερε και η Χρύσλα για να σου ξυρίσω το κεφάλι, 150 ευρώ για να χτυπήσει ο ένας τον άλλο ή πείτε μου τι θέλετε να τους κάνουμε για να τους δείτε να σφαδάσουν και να ικανοποιηθείτε. Κύριε Μπαλάσκα, αυτό το... πώς να το πω, δεν μπορώ να το πω άνθρωπο, συγγνώμη.
Τέλος πάντων, υπάρχουν και κάποιες εκφράσεις που δεν μπορούμε να λέμε και τηλεοπτικά. Κύριε Μπαλάσκα, αυτό το υποκείμενο, τέλος πάντων, τι είπε, τι υποστήριξε στην απολογία του? Αυτός υποστήριξε στην απολογία του ότι αυτό το έκανε με την θέληση, βέβαια, στον ΑΜΕΑ, πράγμα τραγικό, το οποίο το άκουσαν και ανατρίχεσαν οι αστυνομικοί. Υποστήριξε ότι ήταν μια εργασία για να βγάζει χρήματα και πραγματικά, όπως πολύ καλά είπε η κυρία Αλεξίου, είχε πάνω από 22.000 ευρώ. Αυτοί όλοι γιατί δεν συνελήφθησαν? Δεν μπορούν να συλληφθούν. Η αυτοφορική υπηρεσία αφορούσε 20... τα άτομα που βρέθηκαν μέσα στο χώρο τη στιγμή της εκπομπής. Ναι, εννοώ με τη βοήθεια της δίωξης ηλεκτρονικού εγκλήματος. Αυτοί λοιπόν, που το παρακολουθούσαν... Δεν ολοκληρωθεί η έρευνα. Ναι, εντάξει, παιδιά, ναι, ρωτάω ότι κανονικά και αυτοί πρέπει να βρεθούν. Είναι και αυτοί συνεργοί στο έγκλημα. Λοιπόν, δεν έχουν βρεθεί του μύχου άμεσα άνθρωποι. Θα βρεθούν στις 2.000. Μα τώρα για ποιο πράγμα μιλάμε? Έχουν ταυτοποιηθεί τουλάχιστον δύο άτομα που συμμετείχαν σε αυτή την κακοποίηση. Να πούμε ότι οι κατηγορίες που τους βαραίνουν είναι με τα ρατσιστικά κίνητρα, κάτι που είναι ιδιαίτερο σοβαρό. Υπάρχει ένα πρόβλημα, υπάρχει μια γραφειοκρατία σε ό,τι αφορά το διαδίκτυο. Ναι, μεν οι ελληνικές αρχές έχουν ζητήσει από το YouTube να κατέβουν και να κλείσει ουσιαστικά αυτό το κανάλι. Ακόμα δεν έχει και σήμερα το πρωί. Σήμερα το πρωί έκλεισε. Λοιπόν, συγγνώμη που σε διακόπτω. Είμαι συγκλονισμένη εγώ και όλοι οι αγαπημένοι πληθυσμοί που παρακολουθείτε. Δεν μπορώ να μπω στη θέση μιας μητέρας που έχει ένα παιδί αμαία ή μιας γυναίκας που δίνει μάχη για τα δικαιώματα αυτών των παιδιών, η οποία βλέπει αυτό το θέαμα. Και στη τηλεφωνική μου γραμμή είναι ένα Χρονοπούλου. Δεν ξέρω πώς θα αντιδρούσα στη θέση σου, να μου ειλικρινά. Καλημέρα, σε ευχαριστώ που είσαι μαζί μας. Καλημέρα σε όλους σας. Καλημέρα. Είμαι πολύ στεναχωρημένη που είμαι κοντά σας για αυτό το θέμα. Τα μάτια μου δεν έχουν σταματήσει να τρέχουν, το καταλαβαίνετε. Είπες, Κατερίνα, λίγο πριν, πώς να χαρακτηρίσουμε αυτό το υποκείμενο. Κανίβαλο να τον χαρακτηρίσουμε. Ζούμε ανάμεσα σε κανιβάλους. Έχει διαμελιστεί η κοινωνία μας. Έχει τελειώσει το συνέστημα. Έχει τελειώσει η ευθύνη. Έχει τελειώσει η φροντίδα στον συνάνθρωπο. Παλεύουμε για τα αυτονόητα. Ακόμα και με τους τυπικούς ανθρώπους. Ο άνθρωπος αυτός δηλαδή είναι άξιος να ζει ανάμεσα στον κόσμο? Ο άνθρωπος αυτός που συμπεριφέρεται φυσιολογικά, υποτίθεται, πηγαίνει στο φούρνο, ψωνίζει το ψωμί του, κάνει, μπορεί αύριο μεθαύριο και το ίδιο το παιδάκι του φούρναρη που του δίνει το ψωμί να το βγάζει στο διαδίκτυο και να το εκμεταλλεύεται. Εμείς με τον Τάσο κάνουμε τεράστια προσπάθεια χρόνια τώρα να αυστηροποιηθούν οι νόμοι, όχι μόνο πάνω στα ΑΜΕΑ που εκεί είναι ο πόνος μας, ο προσωπικός μας πόνος, αλλά και σε όλα τα παιδιά. Έτσι είναι, Ελένα μου, και σπουδαία προσπάθεια. Απαγορεύεται αυτό το πράγμα. Το βλέπουμε, παιδιά, να σας πω κάτι, έχει παγώσει το αίμα μας. Δεν μπορούμε να διανοηθούμε ότι 22.000 άνθρωποι πληρώνουν για να πονάνε οι άνθρωποι. Και χωρίς να πληρώνουν, μόνο και μόνο που μπαίνουν και βλέπουν αυτό το έσχος, βλέπουν αυτή την τροπή. Και ένας άνθρωπος δεν παίρνει τηλέφωνο στην αστυνομία να πει συνέβη αυτό και αυτό. Δεν έχει κανένας το συνέστημα, δεν έχει κανένας την ευθύνη. Κάθονται και απολαμβάνουν τον πόνο του άλλου και όχι μόνο που θα φτάσουμε και τι άλλα έχουν κάνει, που τα έχουν δείξει σε πριβέ πλατφόρμα. Γιατί δυστυχώς κάπου εκεί πάει το πράγμα. Και τώρα θα σας πω και κάτι άλλο. Χτυπιόμασταν κάποτε για ένα κέντρο στην Καλλιθέα, το οποίο έκλεισε. Το θυμάμαι, ναι, να μου πέρσι έγινε αυτό και εσείς είστε καλεσμένοι εδώ. Φωτογραφίες έχω στα χέρια μου. Ναι. Και μας είχε στείλει κάποιος που δεν μπορούσαμε καν να προβάλλουμε. Μπράβο. Με την κακοποίηση των παιδιών. Ήταν συγκλονιστικές. Μου τις είχε δείξει το κινητό σου. Το λέω τώρα ότι θα γίνει τέτοια έρευνα, γιατί έχω την εντύπωση ότι κάτι ανάλογο θα αντιμετωπίσουμε. Τι λες τώρα? Δεν χτυπιόμουν. Σε σχολείο στην Καλλιθέα. Δεν ήταν σχολείο, ήταν κέντρο ειδικών κρατών. Ναι. Λοιπόν. Έχω φωτογραφίες και μαρτυρίες με παιδάκια σε άθλια κατάσταση από τους γονείς όταν τα είχαν παραλάβει. Και από πέρσι το έλεγες με τον πρώην Περιφερειάρχη, προσπαθούσε να επικοινωνήσεις. Εδώ είχες έρθει. Να είναι καλά ο κύριος Θεοδωρόπουλος που είχε τα κότσια και πήγε και το κλείσε. Το οποίο βεβαίως έχει ξανανοίξει. Λοιπόν. Και έχω φωτογραφίες από παιδάκια κακοποιημένα. Ναι, να μου, πρέπει να... Τα οποία, να σας πω κάτι, σας μιλώ ειλικρινά, είμαι μάνα. Έδωσα μια πολύ σκληρή
Και δεν είμαι η μόνη μάνα. Είσαστε γονείς εκεί πέρα, έτσι. Βέβαια. Και γονιός να μην είσαι ένα μου. Τρελαίνεστε άνθρωποι. Τρελαίνεστε. Λοιπόν, εάν εμένα μου συνέβαινε κάτι, κάποιος είχε αποπλανήσει το παιδί μου και δεν το είχα πάρει. Άστον ένα. Παιδιά, να σας πω κάτι. Δυστυχώς θα μας αναγκάσουν να πάρουμε τον νόμο στα χέρια μας κάποια στιγμή. Κάποιος άνθρωπος θα θολώσει και θα κάνει το μοιραίο και δυστυχώς θα έχει δίκιο, αλλά θα μπει στη φυλακή. Πρέπει όλοι μας τι λέμε, όλοι μας λέμε. Θανατική ποινή. Όλοι μας. Επειδή όμως δεν θα υπάρξει ποτέ η θανατική ποινή και το ξέρουμε, τουλάχιστον τα ισόβια να είναι ισόβια και οι άνθρωποι αυτοί να ακροτηριάζονται με κάποιο τρόπο. Μας τα έχει εξηγήσει και ο κύριος Σούρας αυτά με τους ακροτηριασμούς που τελικά τον ευνουχισμό και αυτά. Είναι παιδιά, δηλαδή ειλικρινά δεν ξέρω. Δεν... Μα ισόβια 8 και 10 χρόνια δεν υπάρχουν παιδιά. Ακριβώς. Να μπαίνουν στη φυλακή να μην βγαίνουν ποτέ. Ποτέ. Τελεία. Να μην ξαναδούν το φως του τέλος. Εδώ βγαίνουν οι παιδεραστές, βενένα μου. Βγαίνουν όλοι, δηλαδή είναι φρικτό. Είναι φαινόμενο αυτό, έτσι. Αυτό είναι φαινόμενο. Επειδή είπαμε για τον κύριο Σούρα, έχει πει ότι αυτό δεν θεραπεύεται. Όχι, όχι, βεβαίως. Έχει πει πολλές φορές. Για πάντα, να σαπίσουν στη φυλακή. Ξέρεις, εγώ σε αυτά είμαι πολύ. Κάθετη. Άγγιξες. Δεν υπάρχει παιδόφιλος, υπάρχει παιδοβιαστή. Ακριβώς. Μάλιστα. Οι παιδοβιαστές. Οι παιδοβιαστές. Των παιδιών είμαστε όλοι. Οι παιδοβιαστές. Οι παιδοβιαστές, πελάτες του Μίχου, είναι αυτοί που έχει συλλάβει η αστυνομία. Ένας άνθρωπος που έβγαλε του κόσμου τα λεφτά είχε μόνο μια χούφτα πελάτες. Κυκλοφορούν από το Μίχο που έχει συλληφθεί, κυκλοφορούν δεκάδες μέχρι και εκατοντάδες παιδοβιαστές. Ψάχνουμε τους 22.000 που είναι εν δυνάμει παιδοβιαστές και είναι ανώμαλοι άνθρωποι. Ας βρούμε του Μίχου που είναι χειροπιαστό. Να μας πει ο κύριος Παλάσκας. Στον κύριο Παλάσκα το λέω, επειδή σε κοιτάω απέναντι. Πού είναι, πού είναι η διευθέτηση αυτού του πράγματος. Να πατήσω, κύριος Παλάσκας. Να ξεκαθαρίσουμε κάτι. Γιατί όλοι πορευόμαστε με τον νόμο. Το ίδιο έγινε και στην υπόθεση Μίχου, το ίδιο γίνεται και εδώ, γιατί ακούω για τις 22.700. Όποιος δεν έχει ενεργή συμμετοχή σε εγκληματικές πράξεις, δεν τιμωρείται από τον νόμο. Ενεργή συμμετοχή. Γι' αυτό και συνελήφθησαν όλα τα άτομα τα οποία συμμετείχαν σε αυτή τη θρύχη αυτού του κτήνους, οι οποίοι ήταν συνεργάτες του, είτε ήταν on camera, είτε ήταν backstage. Δηλαδή, συνεργαζόταν μαζί του, αλλά είχαν ενεργή συμμετοχή. Τροποποίησε η νομοθεσία, κύριε Παλάσκα, γιατί και αυτοί οι σαδιστές που έμπαιναν και έβλεπαν αυτό το θέαμα, και αυτοί πρέπει να έχουν κυρώσεις. Λοιπόν, Νένα μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Θέλω κάποια στιγμή να τα πούμε και από κοντά εδώ. Πρέπει να πάω σε διαφημίσεις. Θέλω να κλείσω μια κουβέντα. Εάν δεν αυστηροποιηθούν οι νόμοι, δεν θα αλλάξει ποτέ. Όπως τα λες, όπως τα λες. Και μακάρι, και μακάρι με τη φωνή σου και με τη φωνή πολλών γονιών και ανθρώπων που έχουν ευσυνείδηση από τη χώρα να αλλάξει νομοθεσία. Και ειδικά να αλλάξει η νομοθεσία και στο θέμα με παιδιά αμαία, παρακαλώ. Είναι πολύ πίσω. Είναι πολύ πίσω στην Ελλάδα. Λοιπόν, ευχαριστούμε πολύ, Νένα μου, κύριε Μπαλάσκα, ευχαριστούμε, Νάντια μου, ευχαριστούμε. Πάμε σε διαφημισούντες και ερχόμαστε σε λίγα λεπτά. Του Μίχου, τους πελάτες.